Καλημερίζοντας τον πρόεδρο του Συλλόγου Σεισμόπληκτων του Δήμου Μηνώα Παιδιάδος, κύριο Κώστα Γκεντάτσιο. Πολύ καλημέρα σας. Καλημέρα κυρία Δουλγεράκη, σε εσάς και στους ακροατές σας. Λοιπόν, ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Εγώ σας ευχαριστώ γιατί μας ενημερώνετε για αυτά τα οποία τρέχουν γύρω-γύρω και εσάς σας ταλαιπωρούν. Δώστε μας τις τελευταίες εξελίξεις, διαπιστώσεις, μετά από αυτά που μάθατε, ψάξατε και βρήκατε. Κυρία Δουλγεράκη, είναι πολύ λυπηρό να ασχολούμαστε με ντουβάρια όταν δίπλα μας έχουν περάσει αυτά τα δράματα στα Τέμπη και στην Τουρκία με το φωνικό σεισμό και εμείς ασχολούμαστε 17 μήνες ακόμα με ντουβάρια. Το αν θα χτιστούν, το πώς θα χτιστούν, το πότε θα χτιστούν. Δυστυχώς όμως η πολιτεία δεν έχει καταφέρει να επιλύσει το πρόβλημα των σεισμοπλήκτων 17 μήνες μετά. Ένα από τα 12 μέτρα που εξαγγέλθηκε 28 του Σεπτέμβρη μετά το σεισμό δηλαδή, ήταν η ανακοπή διενέργειας πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης και φυσικά πρόσωπα και για νομικές οντότητες. Είπαμε μπράβο. Είναι στο σωστό δρόμο, το χειροκροτήσαμε εξ αρχής. Ξαναπείτε το το τελευταίο. Είπαμε μπράβο. Τι ανακοινώθηκε και πότε? Ανακοινώθηκε 28 του Σεπτέμβρη, την επόμενη μέρα του σεισμού, ότι η ανακοπή διενέργειας πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης για φυσικά πρόσωπα και νομικές οντότητες θα έπαιρνε μια αναστολή 6 μηνών. Ανακοπή πληστηριασμών. Αναστολή πληστηριασμών. Είπαμε μπράβο, είναι καλό μέτρο. Και το χειροκροτήσαμε. Το ίδιο ήταν και η Ένωση Τραπεζών που είπε ότι θα στεκόταν άρρωγη με κάθε πρόσφορο τρόπο, ακόμα υπάρχει στην ιστοσελίδα της ανακοίνωση, στις απώλειες που υπέστησαν καταναλωτές και επιχειρήσεις. Ωραία. Πάλι με ένα εξάμηνο. Πάλι με ένα εξάμηνο. Μάλιστα. Από έρευνα όμως που κάναμε στο υποθηκό φυλακείο Αρκαλοχωρίδη, διαπιστώσαμε 12 κατασχέσεις ακινήτων στις κλιματικές περιφέρειες του Δήμου Μηνώα Παιδιάδος και του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Εντός των 6 μηνών ή μετά τους 6 μήνες? Κάποιες ήταν και εντός 6 μηνών. Η πρώτη δηλαδή που αφορούσε ήταν 24 Τρίτου, ήταν πριν τη λήξη του εξαμήνου. Αφορούσε μια οριζόντια ηλεκτρισία αποθήκη εντός του οικισμού Αρκαλοχωρίου. Στην καρδιά λοιπόν του σεισμόπληκτου του Αρκαλοχωρίου. Εκεί λοιπόν, λίγο πριν λήξη του εξαμήνου, υπήρχε κατάσχεση 24 Τρίτου. Η επόμενη ήταν λίγες μέρες μετά τη λήξη του εξαμήνου. Αυτό λοιπόν μας εξόργησε. Μας εξόργησε πολύ κιόλας. Είναι αδιανόητο λοιπόν, κυρία Δουλγεράκη, να διενεργούνται πληστηριασμοί, γιατί όλοι οι πληστηριασμοί αυτοί είναι από φαντς με την ευλογία της πολιτείας. Πληστηριασμοί σε περιοχές που περιμένουν 17 μήνες από ένα κράτος να λύσει προβλήματα που δεν έφταιγε ο πολίτης. Κύριε Γκεντάτσιο, να ρωτήσω κάτι άλλο. Νομίζω ότι σε περιοχές με φυσικές καταστροφές, εκτός από αυτή την πρώτη ανακοίνωση, μπορεί να κάνω λάθος, αλλά ξέρετε, μέσα σε όλη αυτή την πληροφορία που έχουμε, ενδεχόμενα τα λάθη αυτά να γίνονται και ζητώ συγγνώμη. Σε περιοχές με φυσικές καταστροφές, νομίζω ότι υπάρχει κάποια απόφαση που λέει ότι για ένα χρόνο, όχι 6 μήνες, ότι πάνε πίσω τέτοιου είδους καταστάσεις. Είστε πολύ ενημερωμένη, κυρία Δουλγεράκη. Έχω μπροστά μου κάποιο ΦΕΚ που έχει δοθεί κάποια παράταση, δηλαδή δινόταν εξάμηνο και μετά δινόταν και άλλες παρατάσεις αναστολής πληστηριασμών. Και μάλιστα έχω κάποιο ΦΕΚ μπροστά μου το οποίο έδωσε 4 παρατάσεις σε πληστηριασμούς για περιοχές που είχαν πληγεί από φυσικές καταστροφές. Αυτό περιμένουμε να το εξετάσουμε, να δούμε αν ισχύει και δεν ξέρουμε, βάζουμε ένα μεγάλο ερωτηματικό, τι έχει γίνει και τι ισχύει από εδώ και πέρα με την απόφαση του Αρείου Πάγου που βγήκε τις τελευταίες ημέρες. Τι θέλετε να πείτε? Δεν ξέρω τι έχει αλλάξει με τις αναστολές πληστηριασμού και αν σε τέτοιες περιπτώσεις δίνεται κάποια παράταση, επιπλέον παράταση. Ναι. Αυτά προέκυψε το θέμα χτες, πρέπει να τα δούμε. Όχι, κύριε Γκεντάτσιο, μισό λεπτό. Να αλλάξει κάτι με εσάς ως προς τι? Να δοθεί παράταση, μα δεν πήρατε καμία παράταση. Πριν τους 6 μήνες έγινε η πρώτη κατάσταση και ακολουθεί ο πληστηριασμός. Η απόφαση του Αρείου Πάγου επισπεύδει αυτές τις καταστάσεις σε ό,τι έχει να κάνει με την λειτουργία των φαντς και πώς μπορούν να προχωρούν. Πώς σας ήρθε αυτό να δείτε, εάν υπάρχει μέσα κάποιο άρθρο, κάποια σειρά, κάποια γραμμή που να λέει ότι μπορεί κάτι να αλλάζει, που να σας βοηθάει? Εδώ δεν πήρανε. Μισό λεπτό.
γίνεται πληστηριασμός και λέτε εσείς κατάσχεση. Μετά της κατάσχεσης, της ανακοίνωσης έρχεται ο πληστηριασμός. Είναι η φυσική ακολουθία. Λέω το εξής. Γίνεται αυτή η πρώτη πράξη 24 Τρίτου, δηλαδή Μαρτίου του 2022, πριν κλείσει το εξάμηνο. Ο σεισμός 4 μέρες. Ο σεισμός 27 Σεπτέμβρη του 2021. Μιλάτε για μια οριζόντια ιδιοκτησία αποθήκη στον οικισμό Αρκαλοχωρίου. Και για να πάμε κάτω τον κατάλογο, και θέλω να αναφέρετε, διότι είναι και από το Αρκαλοχώρι και από το Δήμο Μηνώα Παιδιάδος και από το Δήμο Αρχανών Αστερουσίων, ότι γίνονταν αυτές οι κατασχέσεις. Δεν πήρε κάποιος χαμπάρι είτε δημοτικός παράγοντας είτε νομικός παράγοντας από τους δήμους είτε πολιτικός παράγοντας χαμπάρι το τι γίνεται, έτσι ώστε αφού υπάρχουν άλλες περιοχές που έχουν πάρει και 4 παρατάσεις και εσείς δεν πήρατε καμία, αλλά 4 μέρες πριν τη λήξη της προθεσμίας σας πάνε σε κατασχέσεις σεισμόπληκτους, αυτό εννοώ, δεν εννοώ εσάς προσωπικά για να μην παρεξηγηθώ, να μπορέσει να παρέμβει, να το γνωστοποιήσει, να υπάρξει μία κοινή γραμμή, στάση, έτσι ώστε να μην φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Δεν το πήρε κανείς χαμπάρι? Δεν ξέρω, κυρία Δουλγεράκη. Υποθέτω ότι θεωρούσαν δεδομένο και αυτονόητο θα υπάρχει μία επέκταση της αναστολής των πληστηριασμών. Μα από πότε στο Αρκαλοχωρί υπήρξαν δεδομένα και αυτονόητα, δεν το έχω καταλάβει, ή στις άλλες σεισμόπληκτες περιοχές? Υπήρξαν ποτέ μέχρι σήμερα? Όχι, δεν υπήρξαν. Έχετε απόλυτο δίκιο. Γιατί δηλαδή όλοι μαζί δίκιο. Εδώ θα χάσουμε και το λίγο που έχουμε μυαλό. Αυτό μας ανησυχεί και μας. Μας προβλημάτισε βέβαια ότι κάποια πράγματα έγιναν τόσο γρήγορα και τόσο ξαφνικά. Και το ζητούμενο ποιο είναι, κυρία Δουλγεράκη, ότι από τη μία πλευρά οι διαδικασίες πάνε με αργούς ρυθμούς σκελώνας και από την άλλη επισπεύδονται με fast track διαδικασίες οι πληστηριασμοί ακινήτων οποιασδήποτε μορφής, είτε αγροτικών ακινήτων, είτε οικειών, είτε καταστημάτων, είτε επιχειρήσεων, και πάνε με αλματώδη ρυθμό. Ποια θα είναι η παρέμβαση λοιπόν της πολιτείας από εδώ και πέρα? Αυτό είναι το ζητούμενο. Και πώς θα δοθεί ένα επιπλέον δίχτυ προστασίας σε αυτές τις περιοχές που, αν μη τι άλλο, δεν ήταν επιλογή τους να μπουν κάτω από το σεισμό? Mm-hmm. Πώς είναι δυνατόν μια επιχείρηση που ήταν 7 ή 8 μήνες κλειστή και έλεγε θα φύγω από το Αρκαλοχώρι, άντε ακόμα να περιμένω ακόμα λίγο, μπας και γίνει κάτι, μπας και πάρω κάποια χρήματα, και τελικά 8 με 9 μήνες μετά άνοιξε κουτσάστραβα με δικά του έξοδα, βάζοντας το χέρι στην τσέπη, να έρχεται αυτή τη στιγμή ένα φαντ και να του κοινοποιεί ένα χαρτί και να του λέει, ξέρεις, σε ένα μήνα κόψε το λαιμό σου, βρες τα χρήματα, αλλιώς το παίρνω. Λοιπόν, αυτό δεν είναι στήριξη της πολιτείας. Αυτό είναι σαν να είσαι έτοιμος στη Λεμιτόμο και να σου λέει πες μου την τελευταία σου επιθυμία. Ωραία. Τι καλό φαγητό θέλεις να φας. Όλα αυτά για χρέη προς το δημόσιο. Αλλά από τη στιγμή που μιλάμε και για σεισμόπληκτους, έπρεπε να υπάρχει μια παραπάνω μέρημνα βάσει όλων αυτών που γίνεται. Κατασχέσεις. Δεν ξέρω αν έχουν γίνει οριστικοί πληστηριασμοί. Και δεν ξέρω εσείς από τη δική σας την πλευρά, μιας που αυτό ήρθε μέσα από ανθρώπους οι οποίοι έχουν περάσει σε αυτό το στάδιο, δηλαδή τους ήρθε ειδοποίηση για κατάσχεση, εάν έχετε την δυνατότητα κάπως να βοηθήσετε, εάν κάνετε κάποιες κινήσεις, διότι τάχιστα πρέπει να κινηθείτε και εσείς, πάντα με τη δική σας τη βοήθεια προλαμβάνονται πράγματα, γι' αυτό το λέω έτσι, όχι γιατί είσαστε οι νομικοί, είσαστε ο Άριος Πάγος ή οτιδήποτε άλλο, έτσι, για να παρεξηγηθούμε. Απλοί πολίτες είμαστε, κυρία Δουλγεράκη, και μάλιστα χαιρόμαστε τουλάχιστον που έρχονται τα προβλήματα σε εμάς, και εμείς από τους πολίτες και από, και από τα μέλη μας και από τα μη μέλη μας ενημερωνόμαστε για το τι δυσκολίες αντιμετωπίζουν. Δεν έχουμε κάποιο γραφείο, δεν έχουμε κάποιο τηλεφωνικό κέντρο, ούτε έχουμε την νομική υπηρεσία που θα στηρίζει όλο αυτό το κομμάτι από πίσω μας κάθε μέρα. Κοιτάξτε, εμείς γι' αυτό καλούμε την Κυριακή την έκτακτη Γενική Συνέλευση μαζί με τα άλλα προβλήματα. Συσσωρεύονται και τα δύο τελευταία, η δεσμεύση των λογαριασμών και η κατασχέση ακινήτων. Συν τη μη επίλυση των προβλημάτων που έχουμε αναφέρει τόσο καιρό για τη γραφειοκρατία, για την υποστελέχωση του ΔΑΕΦ, για τη μη επιστροφή του ΦΠΑ και ένα ολοκληρωμένο αναπτυξιακό πρόγραμμα και σχέδιο στην περιοχή. Όλα αυτά τα θέλουμε. Γι' αυτό λοιπόν την Κυριακή, στις 12 του Μάρτη, στις 5.30 ώρα το απόγευμα, καλούμε τον κόσμο στη γενική μας συνέλευση, μέλη και μη μέλη, να προτείνουν. Εμείς έχουμε μάθει να ακούμε ως σύλλογος.
Γι' αυτό και συλλέγουμε αυτές τις πληροφορίες από μέλη. Θέλουμε λοιπόν την Κυριακή να ακούσουμε τους πολίτες, να συνδιαμορφώσουμε τις επόμενες κινήσεις που δεν θα είναι, πιστέψτε με, μέσω εγγράφων. Σαν σύλλογος έχουμε τρεις δράσεις οι οποίες θα προτείνουμε. Δεν θέλουμε να τις πούμε στον αέρα για να μην προκαταλάβουμε τον κόσμο. Όμως αυτές θα συναποφασιστούν και πιστέψτε με ότι δεν θα είναι με τη μορφή εγγράφων και με τη μορφή πρωτοκόλλων. Θα είναι μια άλλη μορφή διαμαρτυρίας που θα είναι κλιμακωτή. Μάλιστα. Λοιπόν. Θα ξεκινήσει από πολύ μικρά επίπεδα και θα ανέβει ή δυνατόν ψηλά και όσο πάει και όπου πάει. Ας αναλάβουν τις ευθύνες τους. Δεν υπάρχει να πω τίποτα περισσότερο, διότι στη θεωρία πήξατε, χορτάσατε, μπουχτίσατε, αλλά στις πράξεις, οι πράξεις δείχνουν ότι τα πράγματα έχουν μείνει προς τα πίσω με ό,τι ακριβώς αναφέρατε πριν από λίγο, μετά τις δεσμεύσεις λογαριασμών, είναι και οι κατασχέσεις ακινήτων. Να αναφέρετε πού έχουν γίνει οι κατασχέσεις και σε τι αφορά, κύριε Γκαντάτσιο. Στην συντομία θα τα αναφέρω. Βεβαιότατα, αλλά να τις αναφέρετε όλες τις περιπτώσεις αυτές. Βεβαίως. Η πρώτη ήταν 24 Τρίτου, ιδιοκτησία αποθήκη εντός του οικισμού Αρκαλοχωρίου. Η δεύτερη, 29 Τετάρτου, 22, κατάσχεση που αφορούσε διόρροφη κατοικία εντός του οικισμού Αστριτσίου. Η τρίτη, 4 Πέμπτου, 22, κατάσχεση ισόγειας κατοικίας στο Σχοινιά. 27 Έκτου, κατάσχεση ισόγειας κατοικίας στο Αρκαλοχώρι. 30 Έκτου, 22 έτσι, αφορά 6 ακίνητα ιδιοκτησίας ομόρυθμης εταιρείας στην κτηματική περιφέρεια Αρκαλοχωρίου, 6 ολόκληρα ακίνητα. 1 Εβδόμου, 22, κατάσχεση που αφορά οριζόντια ιδιοκτησία εντός του οικισμού Αρκαλοχωρίου. 4 Δεκάτου, λίγο μετά το χρόνο που έκλεισε ο σεισμός, κατάσχεση που αφορά 3 οριζόντιες ιδιοκτησίες, κατοικία ισόγειου ορόφου, κατοικία πρώτου ορόφου και δικαίωμα υψούν πάνω από την πλάκα στο Αρκαλοχώρι και αυτό. Τις 20 δεκάτου κατάσχεση που αφορά ακίνητο εντός του οικισμού Γασίου Αρκαλοχωρίου. Τις 1/11 κατάσχεση που αφορά ισόγειο κατάστημα εντός του οικισμού Αρκαλοχωρίου. 8/11 κατάσχεση που αφορά ένα οικόπεδο εντός του οικισμού Αρκαλοχωρίου. 7 Δευτέρου κατάσχεση που αφορά οικόπεδο με οικοδομή εντός του οικισμού Δεματίου. Και 28 Δευτέρου κατάσχεση που αφορά 4 αγροτικά ακίνητα που βρίσκονται στην κλιματική περιφέρεια Σχοινιά. Αυτές είναι μέχρι τις λίγες μέρες το Φλεβάρι. Mm. Κύριε Κεντάτσιο, αυτό που ψάχνετε από την απόφαση του Αρείου Πάγου, φαντάζομαι ότι θα έχετε απευθυνθεί σε κάποιους ειδικούς, νομικούς κλπ. Για να σας βοηθήσουν. Αυτό που ψάχνετε από την απόφαση του Αρείου Πάγου είναι τι και την τελευταία απόφαση. Μήπως οι άνθρωποι αυτοί εξαιτίας του ότι είσαστε και με περιοχή με φυσική καταστροφή μπορούν να ενταχθούν ή εντάσσονται εκ των πραγμάτων σε ευάλωτες οικογένειες, ευάλωτα νοικοκυριά? Κυρία Δουλγεράκη, και εγώ από την απόφαση του Αρείου Πάγου δεν περιμένω κάτι. Θεωρώ ότι τα πράγματα είναι πολύ χειρότερα. Αυτό ήθελα να πω. Αυτή τη στιγμή χάνονται ακίνητα και με την απόφαση του Αρείου Πάγου αποδεσμεύονται και λύνονται εντελώς τα Σχοινιά. Αυτό μας ανησυχεί. Αυτό είπα, ότι σε σχέση με την απόφαση του Αρείου Πάγου τα πράγματα χειροτερεύουν. Γιατί η περιοχή, αυτά τα ακίνητα που σας ανέφερα προηγουμένως, αφορούν 12 ακίνητα τα οποία είναι όλα κατασχέσεις από φαν. Mm. Λοιπόν, τα πράγματα πάρα πολύ δύσκολα έτσι όπως εξελίσσονται και μας τα αναφέρετε. Κύριε Κεντάτσιο, να πούμε για άλλη μια φορά ότι θα πάρετε ουσιαστικά αποφάσεις για το παρακάτω στη Γενική σας Συνέλευση. Ξαναπείτε μόνο τόπο, ημερομηνία, ώρα για να ξέρει ο κόσμος που σας ακούει. Βεβαίως, την Κυριακή στο Αρκαλοχώρι. Στις 5.30 το απόγευμα, στο Πολύκεντρο της Μητρόπολης Αρκαλοχωρίου, είναι η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου. Σας περιμένουμε όλους και θέλουμε η συμμετοχή να είναι μαζική. Γιατί τα προβλήματα είναι ολονών και τα προβλήματα επιλύονται μόνο με τη βοήθεια όλων μας. Μάλιστα. Περιμένουμε να δούμε και τι παρεμβάσεις θα υπάρξουν από την άλλη πολιτικές, από τη στιγμή που έτσι τα πράγματα έχουν γίνει, είτε από τις δημοτικές αρχές, είτε από το Δήμο Μηνώ Παιδιάδος, είτε από το Δήμο Αρχανών Αστερουσίων, είτε από τους βουλευτές Ηρακλείου, φαντάζομαι όλων των κομμάτων, διότι ακριβώς. Το θέμα αυτό έχει να κάνει πραγματικά με όλους και όχι με ένα ακριβώς. Χρώμα ή με ένα πρόσωπο. Ναι, να πω κάτι, κυρία Δουλγεράκη, ότι εμείς δεν θέλουμε άλλες αγιογραφίες. Την Κυριακή θα έρθουν να μας πούνε οι πολίτες τις προτάσεις τους, τα προβλήματά τους τα ξέρουμε, έτσι, τις προτάσεις, και βέβαια και αυτοί που είναι καλεσμένοι δεν θέλουμε να πούνε ευχολόγια και αγιογραφίες. Ειλικρινά,
και δεν είναι θέλημα δικό μου ή θέλημα του Συλλόγου, του Συμβουλίου, είναι απέτηση των πολιτών ότι δεν θέλουν άλλα λόγια, δεν θέλουν άλλα ευχολόγια. Θέλουν συγκεκριμένες προτάσεις με χρονοδιάγραμμα να τελειώνει αυτό το πράγμα, γιατί έχει καταβήσει ένας βραχνάς για την περιοχή. Και πολύ φοβάμαι ότι αν συνεχιστεί το ίδιο μοτίβο, θα μιλούμε τουλάχιστον για μια δεκαετία για τα ίδια προβλήματα. Μάλιστα. Κύριε Κεντάτσιο, σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Εμείς ευχαριστούμε. Καλημέρα.